Σκληραίνει η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και μείζωνος αντιπολίτευσης με αφορμή τη διενέργεια του συλλαλητηρίου από το κίνημα «Παραιτηθείτε». Κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν περάσει τη μεταξύ τους πολιτική αντιπαράθεση στο επίπεδο του κινδύνου που υπάρχει για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες στη χώρα και για το εάν και κατά πόσο τέτοιου είδους συγκεντρώσεις αποτελούν ή όχι εχθρικές ενέργειες, όπως τις αποκάλεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη. Κάπως έτσι διαμορφώθηκε το πλαίσιο της ανοιχτής πολιτικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Νόδε Ιωαννίνων την Τρίτη το απόγευμα στα Λιθαρίτσια με κεντρικό ομιλητή τον αντιπρόεδρο του κόμματος Άδωνη Γεωργιάδη, που εξαπέλυσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της και την νοοτροπία που είπε ότι έχει απέναντι σε κινήματα πολιτών. Τόσο ο κύριος Γεωργιάδης όσο και ο βουλευτής Κώστας Στασούλας έκαναν λόγο για μια χρονική περίοδο στον κοινοβουλευτισμό που η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια δημοκρατική υποχώρηση. Διοργανώνουν κάποιοι μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διοργανώσαν κάποιοι μέσα από το Facebook. Η κυβέρνηση μας κατηγορεί ότι κάνει μια δημοκρατία. Δεν την κάνει μια δημοκρατία, σας διαβεβαιώ. Αλλά εγώ να προσχωρήσω. Αφού λοιπόν την κάνει μια δημοκρατία, λοιπόν, είναι αυτός λόγος για να χαρακτηρίζεται μια συγκέντρωση στα όρια της δραματικής νομότητος. Είναι αυτός λόγος για να λέει η κυβερνητική εκπρόσωπο σήμερα ότι η αυριανή συγκέντρωση είναι εχθρική ενέργεια κατά της Ελλάδος. Συγκέντρωση, επιτυχάνει αυτή η συγκέντρωση να έχει ως κεντρικό σύνθημα να παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας. Τώρα είμαστε με τα καλά μας, θα συζητάμε αυτά στα σοβαρά στην ελληνική δημοκρατία του 2016. Ήρθαν εδώ πέρα στο νομόδιο νέο δύο υπουργοί. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλέσατε τον κύριο Τασούλα στις σκέψεις? Όχι. Έχετε διανοηθεί ποτέ εσύ, Αντώνιος Υπουργός ή εσύ Σταύρο? Είχες διανοηθεί ποτέ να επισκεφθείς ως υπουργός ένα νομό και να μην καλέσεις όλους τους εκλεγμένους βουλευτές του νομού και να καλείς μόνο τους βουλευτές του κόμματός σου και το συζητάμε ακόμα? Εγώ με κυνηγάμε σαν νοσοκόμοι, έπρεπε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τα λατράνε. Δεν διανοήθηκα να κάνω επίσκεψη στο νομό και να μην καλέσω όλους τους βουλευτές του νομού. Γιατί δεν έκανα καμία παραχώρηση. Αυτονόητη η δημοκρατική μου υποχρέωση ήταν. Ο υπουργός δεν είναι υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός είναι υπουργός της ελληνικής δημοκρατίας. Αποφασίζει και για αυτούς που δεν τον έχουν ψηφίσει. Και αποφάσεις αφορούν και αυτούς που δεν τον έχουν ψηφίσει. Είμαστε μπροστά και ας μην είμαστε καλόπιστοι πια σε τίποτε από όλα αυτά. Είμαστε μπροστά και σε μια δημοκρατική υποχώρηση. Είμαστε μπροστά σε μια έκφανση και εκδήλωση απολυταρχισμού, ο οποίος αρχίζει ύπουλα και λεκτικά και θα πάει σιγά σιγά να επιχειρηθεί να ολοκληρωθεί αυτή η επέλαση απολυταρχισμού και σε θεσμικό επίπεδο. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε ακόμη και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου, κατηγορώντας τους υπουργούς ότι απαξιώνουν να απαντήσουν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν έχω την κουλή να μεταφράσω. Για μένα ο κύριος Πολάξης είχε αναφερθεί 5 φορές. Στο Σαϊκούρα 9. Μαθαίνω σήμερα από τα συντηρητικά στοιχεία που μαζέψαμε ότι αυτό δεν είναι σε μένα ή στον Σαϊκούρα, είναι σε όλους τους βουλευτές. Ένα στους 10 πάει και απαντάει. Ξέρετε τι θα πει να μην απαντάει ο υπουργός του βουλευτή? Καταργείται αυτό που είναι κατοχυρωμένο στο ελληνικό σύνταγμα, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Γιατί εκλέγουμε βουλευτές αντιπολίτευσης, τους ξέρετε? Για να ελέγχουμε τους υπουργούς και να βελτιώνουμε τη δική σας τη ζωή. Όταν οι υπουργοί δεν έρθουν να απαντήσουν όμως, γιατί θεωρούν ότι η Βουλή είναι τσιφλίκη τους και αν θέλουν πάνε, αν θέλουν δεν πάνε, πώς θα ασκήσει ο βουλευτής τα συνταγματικά που καθήκονται? Και άντε μία φορά έχουν φόρτο εργασίας. Άντε δεύτερη φορά έλειπα στο ταξίδι. 10-15 φορές δεν έχουν πάει οι υπουργοί. Μας κατηγορούσανε για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Θυμάστε λέγανε τον Σαμαρά, ότι είναι χούντα, γιατί κάνει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Σε 15 μήνες ο Τσίπρας έχει κάνει περισσότερες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου από όσοι κάνει ο Σαμαρά σε 2,5 χρόνια. Χαιρετισμό στην εκδήλωση εκτός από τον κύριο Τασούλα απίφθηναν ακόμη ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων Σπύρος Βασιλείου αλλά και ο πρώην υπουργός Αντώνης Φούσας και ο τέος βουλευτής Ελευθέριος Καλογιάννης. Θέλω όλοι μας να κατανοήσουμε ότι δεν είναι καιρός για παράπονα, αλλά είναι καιρός για συστράτευση και να δώσουμε στην παραταξή μας μια καινούργια όθεση και μια μεγάλη δύναμη. Όλοι εμείς που υπηρετούμε η νέα δημοκρατία οφείλουμε σήμερα να ανοίξουμε τις πόρτες, να ανοίξουμε
την αγκαλιά μας στους νέους ανθρώπους που αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους. Οφείλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες και να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής. Όταν εννοώ ανθρώπους της παραγωγής, εννοώ και τους αγρότες που παράγουν έξω στα χωράφια, αλλά και τους ανθρώπους που παράγουν στους τέσσερις τοίχους μιας ιδιωτικής επιχείρησης ή μιας δημόσιας υπηρεσίας. Εμείς πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες σε όλους αυτούς, γιατί πραγματικά αποτελούμε σήμερα τη μοναδική αξιόπιστη λύση.